Γεννήθηκα με συγγενείς εξάρτημα και των δύο ισχύων, αλλά το καταλάβανα όταν ήμουν 2 ετών. Διάφορες επεμβάσεις των παιδικών μου χρόνων είχαν ως αποτέλεσμα να έχω στο ένα πόδι ανισοσκελία και το άλλο το πόδι να παραμείνει βγαλμένο. Μέχρι την ηλικία των 40 ετών πήγαινα καλά, ήμουν λειτουργική στην καθημερινότητά μου. Από ένα σημείο και μετά όμως άρχισα να έχω αρκετό πόνο, να μην μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να είμαι λειτουργική στις υποχρεώσεις μου. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Έφτασα σε ένα σημείο που αγανάκτησα από τον πόνο και είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να το κοιτάξω και να δω τι μπορώ να το κάνω. Γνωρίζοντας τον γιατρό μου, τον κύριο Ευάγγελος Γιώγα, τον οποίο τον οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πέρα από ένας εξαιρετικός χειρουργός, είναι και υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά συμπαραστέκεται τον ασθενή του και τον βοηθάει πάρα πολύ για να αναρρώσει ακόμη πιο γρήγορα. Χειρούργησα το πρώτο το πόδι, ήταν όλα εξαιρετικά, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι στεκόμουν και δεν πονούσα. Η καθημερινότητά μου λύθηκαν πάρα πολλά προβλήματα, άρχισα να κάνω τις δουλειές μου με μεγάλη άνεση, να περπατάω, να μπορώ να ανέβω τα σκαλιά, όλα ήταν πολύ πιο εύκολα. Και κάνοντας το δεύτερο το χειρουργείο, μηδενίστηκε και η ανισοσκελία, με αποτέλεσμα να μπορώ να κάνω ακόμη περισσότερα πράγματα, να μπορώ να κάνω γυμναστική, να μπορώ να ανέβω τα σκαλιά, να μπορώ να χορέψω, να μπορώ να κάνω τα πάντα. Χαίρομαι πραγματικά τη ζωή έτσι όπως πρέπει να τη ζήσω. Όλα είναι υπέροχα. Κυρία Αντριτσούδη, έπασχε από βαριά αρθρίτιδα και των δύο ισχύων λόγω συγγενούς δυσπλασίας. Από βρεφική μέχρι και εφηβική ηλικία έχει υποβληθεί σε 2 επεμβάσεις στο αριστερό ισχύο και σε 3 επεμβάσεις στο δεξί λόγω του συγγενούς εξαρτήματος. Όταν ήρθε σε μένα, η ασθενής είχε μια βαριά αρθρίτιδα με έντονους πόνους, σημαντικό περιορισμό στην κίνηση, σχεδόν κατεργημένη συγκίνηση των ισχύων και ανισοσκελία στα 4-4,5 εκατοστά. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε ολική αρθροπλαστική των ισχύων. Έγινε ο απαραίτητος προχειρητικός ψηφιακός σχεδιασμός και βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε εξειδικευμένα υλικά που προσφέρουν καλύτερη ενσωμάτωση και κεφαλές διπλής κίνησης. Όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ασθενούς που έπρεπε να καλύψουμε οστικά ελλείμματα, μυϊκές ατροφίες και συνδεσμική ανεπάρκεια. Με την ολική αρθροπλαστική του ισχύου καταφέραμε να ανακατασκευάσουμε την ανατομία του ισχύου και να προσφέρουμε μια εξαιρετική κίνηση και σταθερότητα στο ισχύο και φυσικά εξουδετερώσαμε την ανισοσκελία. Με το χειρουργείο το συγκεκριμένο καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι πάντα να δίνουμε στους ασθενείς μας ανθρώσεις ανώδυνες, πλήρες λειτουργικές και να μπορούν να κάνουν ό,τι επιθυμούν χωρίς περιορισμούς.